Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η γέφυρα ζωής των μελών του ΟΚΑΝΑ με τον κολυμβητικό διάπλο από το Αντίριο στο Ρείο. Κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων, ενώ άλλοι πνίγονται σε μια κουταλιά, εμείς επιλέγουμε να κολυμπάμε στη θάλασσα της ζωής. Τα μέλη του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών Γέφυρα, το ΟΚΑΝΑ, κολύμπησαν και φέτος, αψηφώντας τις αντικειμενικές δυσκολίες του εγχειρήματος. Στη δυτική προβλήτα του Ρίου τους περίμεναν εμφανώς συγκινημένοι συγγενείς και φίλοι για να τους φίξουν στην αγκαλιά τους και να τους συγχαρούν για τη νέα τους καθαρή ζωή. Εν τω μεταξύ, τα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας στις 9.30 το πρωί μαζί με τους γονείς και τους φίλους τους συγκεντρώθηκαν στη δυτική προβλήτα του Αντιρίου, εκεί όπου ξεκίνησαν και το πέρασμα από το Αντίριο στο Ρίο. Για μας είναι πολύ σημαντικό καταφέρουμε το πέρασμα αυτό, είναι και συμβολικό. Είναι από τη ζωή στην εξάρτηση, τώρα στην καθαρή ζωή. Σίγουρα με τη βοήθεια της ομάδας έτσι καταφέρουμε αυτό το πέρασμα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε την καθαρή ζωή και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει λύση στο θέμα των εξαρτήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πρόγραμμα. Αυτό μου έδωσε πάρα πολλά. Και εύχομαι να είμαστε όλα τα παιδιά καθαρά. Εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι ο πατέρας του Χρήστου και του Κώστα. Το ένα μου παιδί έχει ολοκληρώσει. Ο Κώστας είναι συντονιστής στην κοινότητα και σήμερα κάνουμε το πέρασμα από τη χρήση στην καθαρή ζωή. Δίνετε κουράγιο, θα λέγαμε, και εσείς από τη δική σας πλευρά στα παιδιά αυτά. Δίνουμε κουράγιο στα παιδιά μας, όπως και αυτά δίνουν κουράγιο σε εμάς, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο, που είναι η καινούργια μας ζωή, και να βρούμε τη χαρά μας. Εύκολο. Εύκολο δεν είναι. Θέλει δουλειά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και η οικογένεια. Και βοηθάμε στη θεραπεία του, ώστε να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του και να σκεφτεί καθαρά. Στον 13ο Διάπλου συμμετείχαν τόσο τα μέλη που βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας, όσο και εκείνα που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και σήμερα είναι πάλι στη ζωή. Μαζί τους είναι και μέλη των οικογενειών τους, που θέλοντας να τους δώσουν το μήνυμα ότι είναι κοντά τους σε αυτή την προσπάθεια, κολύμπησαν μαζί τους. Από την παραλία τους χειροκρότησαν και τους έδωσαν κουράγιο συγγενείς, γονείς, αδέλφια, σύντροφοι και παιδιά και τους χειροκρότησαν και τη μεγάλη δύναμη ψυχής που έχουν και καταφέρουν να βγουν νικητές στην πάλη τους με τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο λόγος που το κάνουμε, πέρα από τους θεραπευτικούς λόγους που τα ίδια τα μέλη μας πρόχουν κάθε χρόνο να μην το αφήσουμε, είναι για να δηλώσουμε και την παρουσία μας. Το δίκτυο είναι στην Πάτρα από το 1998. 13 χρόνια κάνουμε το πέρασμα αυτό, δηλώνοντας ότι υπάρχει λύση, ότι οι χρήστες μπορούν να περάσουν από τη χρήση στην καθαρή ζωή. Βλέπετε αύξηση των μελών που έρχονται και ζητούν τη βοήθειά σας στον ανθρώπινο χώρο? Όχι, ο αριθμός είναι σταθεροποιημένος, δηλαδή είναι σταθερός όλα τα χρόνια που έρχεται. Δεν βλέπουμε κάποια αύξηση, όχι. Εγώ μήνυμα θα ήθελα και στους ίδιους αλλά και στις οικογένειές τους. Μην το παρατάνε. Τη λύση θα τη δώσουν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση που το πρόβλημα θα εξαλειφθεί. Να ζητήσουν βοήθεια σε οποιοδήποτε στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα. Το σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είναι για 13η χρονιά, ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει θεσμός πλέον και το συνεχίζουμε και φαίνεται να δίνει και κουράγιο στους ανθρώπους που έρχονται στο πρόγραμμα. Έρχονται και έχουν στο μυαλό τους αυτό το στόχο, τη γέφυρα ζωής το καλοκαίρι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί για αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον γεφυρώνει την παλιά ζωή τους με την καινούργια ζωή. Είναι ένα πέρασμα από τη μία μεριά στην άλλη. Είναι σημαντικό, γι' αυτό συνεχίζουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό κάθε χρόνο είμαστε και περισσότεροι. Έρχονται οι παλιοί, προσθέτονται καινούργιοι άνθρωποι που εντάσσονται στο πρόγραμμα και με το ίδιο κουράγιο και με περισσότερη δύναμη κάθε χρόνο γίνεται η ίδια προσπάθεια. Βλέπουν και πολλούς γονείς. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος στις οικογένειες επάνω στην απεξάρτηση των ναρκωτικών?
Καταρχήν για το δικό μας θεραπευτικό πρόγραμμα, μιας και είναι ένα ανοιχτό θεραπευτικό πρόγραμμα, η συμμετοχή της οικογένειας είναι σημαντική γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. Φανταστείτε ότι οι θεραπευόμενοι, ολοκληρώνοντας την ημέρα τους στην κοινότητα, επιστρέφουν στο σπίτι τους. Επομένως η οικογένεια έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να ελέγξει, στο να κινητοποιεί τους ανθρώπους, στο να αλλάζει και η ίδια μαζί με τους θεραπευόμενους. Η κατάσταση της εξάρτησης είναι μια κατάσταση που η οικογένεια πολλές φορές την ανέχεται στο σπίτι. Επομένως, φανταστείτε, για να αλλάξει ο χρήστης και για να αλλάξει τη ζωή του, ότι και η οικογένεια θα πρέπει να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πολλές φορές είναι καθοριστική στο να έρθει και ο άνθρωπος για θεραπεία. Κλείνοντας, θέλω να στείλετε το μήνυμά σας προς όλους τους συμπολίτες. Να πάρουν δύναμη μέσα από αυτό, είτε είναι γονείς και να σταματήσουν να κρύβουν το πρόβλημά τους και να έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα ενός θεραπευτικού προγράμματος, είτε της γέφυρας, είτε οποιοδήποτε άλλου πιστεύει ότι μπορεί να τους βοηθήσει, και να προσπαθήσουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της εξάρτησης. Αν κάποιος καταφέρνει να περνάει κολυμπώντας από το Αντήριο στο Ρίο, που είναι ένα δύσκολο σημείο με πολλά ρεύματα, φανταστείτε ότι πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει και τη ζωή του. Ο Δήμος είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, πραγματικά μια προσπάθεια αξιέπαινη, δίνοντας μηνύματα ζωής, ελπίδας και αισιοδοξίας. Συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία την κοινότητα ΟΚΑΝΑ, τα παιδιά που έχουν την πρωτοβουλία, και θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους σε ό,τι μας ζητήσουν. Η συμβολή μας είναι ελάχιστη μπροστά στο τόσο μεγάλο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή από τη συμβουλευτική ομάδα ΟΚΑΝΑ.